είμαστε εδώ και θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα τα επόμενα λεπτά με έναν άνθρωπο που ομολογώ ότι όταν την εντόπισα, την γυναίκα που θα ακολουθήσει στην συντροφιά μας και είδα, διάβασα για τη δράση της, ένα φως άναψε πάνω από το κεφάλι μου και είπα πολύ σημαντικό, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή, περισσότερο από ποτέ τώρα, έχουμε ανοιχτά αυτιά νομίζω και ανοιχτό μυαλό, να μιλήσουμε για τον εργασιακό εκφοβισμό. Να καταλάβουμε για αυτό το φαινόμενο, για αυτή τη συνθήκη στην καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων, 5 πράγματα. Τι είναι, ποιους αφορά, από ποιον συμβαίνει, σε ποιον συμβαίνει, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε μια τέτοια συνθήκη, πώς μπορούν να διαχειριστούν την επόμενη μέρα τους. Καλησπέρα απευθείας στη Χρυσοπηγή Βαρδίκου. Χρυσοπηγή, πώς είσαι? Καλησπέρα, όλα καλά. Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα, που μας αφιερώνετε το χρόνο σας, γιατί ξέρω, Χρυσοπηγή μου, ότι είναι πολύ απαιτητικό το 24ωρο όλων μας και το δικό σου. Και θέλω να μου πεις πώς αποφάσισες να πεις, πώς αποφάσισες πέρα από τη σκέψη να προχωρήσεις στη δράση, λέγοντας προφανώς τον εαυτό σου ότι κάτι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού. Η ιδέα ξεκίνησε το 2018, όταν μετά από προσωπική εμπειρία δυστυχώς, ξεκίνησα να ψάχνω τι ήταν αυτό που είχα βιώσει, αν είχε όνομα και στη συνέχεια το κόστος αυτού για την οικονομία, την κοινωνία και το άτομο μεμονωμένα. Και όταν είδα τα νούμερα, σοκαρίστηκα, η αλήθεια είναι, και είπα ότι έψαξα αν υπάρχει άλλο σωματείο στην Ελλάδα και είπα ότι αυτά πρέπει να ακουστούν και στους εργαζόμενους και στους εργοδότες και συνολικά να υπάρξει μια ενημέρωση και μια πορεία προς αλλαγή, γιατί τα νούμερα ήταν τεράστια. Φυσικά σε αυτό βρήκα και τα κατάλληλα άτομα που υποστήριξαν αυτή τη δράση και την ιδέα και πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, στο ότι το ξεκίνησα δηλαδή, ήταν ότι οι συζητήσεις με όλους τους γνωστούς κατέληγαν στο ότι όλοι είχαμε κάποιον που το βίωσε. Ή οι ίδιοι το βιώσαμε, mm-hmm. ή είχαμε κάποιον πολύ κοντινό. Και όλες οι συζητήσεις κατέληγαν στο παντού έτσι γίνεται. Αυτό το παντού έτσι γίνεται είναι σαν να απενοχοποιεί την ίδια στιγμή αυτή την κατάσταση. Όταν μιλάμε για εκφοβισμό και θα ήθελα να μας περιγράψεις τα χαρακτηριστικά του εργασιακού εκφοβισμού, αν υπάρχουν έτσι, αν υπάρχει μία λίστα πλέον που μπορούν να αποτυπώσουν με λέξεις αυτό που εσύ βίωσες ή κάποιος άλλος βιώνει αυτή τη στιγμή που εμείς συζητάμε. Υπάρχουν αρκετές συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν τον εκφοβισμό και που χαρακτηρίζουν επίσης και την παρενόχληση, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά φαινόμενα. Συχνά συγχαίουμε τους δύο όρους, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ο εκφοβισμός, για την ακρίβεια, έχει να κάνει κυρίως με κατάχρηση εξουσίας και είναι πιο ευθύς, πιο άμεσος, τον καταλαβαίνει το θύμα πιο άμεσα. Η παρενόχληση, αντιθέτως, δεν είναι τόσο άμεση, είναι πιο ύπουλη και μπορεί να περάσουν και χρόνια χωρίς να καταλάβει αυτός που την υφίσταται το τι περνάει, τι είναι. Δεν μπορεί να δώσει όνομα εύκολα. Θέλεις να μας δώσεις ένα... Συγγνώμη, ολοκλήρωσε. Ναι, ολοκλήρωσε. Αν θέλεις να μας δώσεις κάποια πολύ πιο συγκεκριμένα παραδείγματα, είτε από τη δική σου προσωπική εμπειρία, είτε από εμπειρίες που έχουν μοιραστεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτάσει σε εσάς στο σωματείο σας, στο No Mobbing at Work, και σας έχουν εκμυστηρευτεί, έχουν μοιραστεί μαζί σας αυτό που τους έχει συμβεί. Για να δούμε πραγματικά, σε πραγματικές συνθήκες τελικά, τι συμβαίνει. Είτε πρόκειται για εκφοβισμό, είτε πρόκειται για παρενόχληση. Οι μαρτυρίες που έρχονται σε εμάς έχουν να κάνουν κυρίως με τα εξής επίπεδα. Το ένα είναι ότι προσβάλλεται η αξιοπρέπεια του ατόμου, δηλαδή υπάρχουν ύβρις, ταπεινωτικοί χαρακτηρισμοί, γελιοποίηση, μιμούνται ακόμα και τον τρόπο που περπατάει κανείς, δηλαδή πράγματα που σε ένα εργασιακό πλαίσιο δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχουν. Την ίδια ένα στιγμή, βέβαια, Χρυσοπηγή μου επιτρέψεις να κάνω την παρένθεση, θα σου πει κάποιος, έλα μωρέ, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε μία πλάκα. Τόσα χρόνια συνάδελφοι και συνεργάτες, δεν μπορούμε να κάνουμε μία πλάκα. Γιατί πλάκα κάνουν αυτοί που το κάνουν, δεν ξέρω αν είναι πλάκα, αλλά αυτός πάντως που γίνεται αντικείμενο σχολιασμού, σίγουρα δεν το βιώνει σαν πλάκα από ένα σημείο και μετά. Εξαιρετική ερώτηση. Αυτό δίνει όντως τη διάσταση του θέματος, γιατί στην ηθική παρενόχληση υπάρχει όρος ηθική, που σημαίνει ότι είναι και το πώς θα εκλαμβάνεται το θύμα κάθε φορά. Άρα αν εμένα μου κάνει κάποιος πλάκα και εγώ είμαι πιο ανθεκτική, να το πω, ή μπορεί να παίρνω από αυτή την πλάκα, αυτό δεν είναι παρενόχληση. Ναι. Ξέρουν ότι σε μένα τους παίρνει να κάνουν πλάκα και μπορεί να κάνω και εγώ στον άλλον. Ωστόσο, όταν αυτό απευθύνεται σε ένα άτομο το οποίο η αξιοπρέπεια προσβάλλεται,
τον ενοχλεί και γίνεται και επιτηδευμένα, δεν γίνεται μόνο μία φορά. Εκεί μιλάμε πλέον για παρενόχληση. Οπότε η ερώτηση αυτή που κάνατε μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι δεν είναι όλες οι συμπεριφορές παρενόχληση. Η παρενόχληση ορίζεται από τη διάρκειά της και ορίζεται και από τη σκοπιμότητά της. Δηλαδή υπάρχει σκοπιμότητα όντως το θύμα να πληγεί και τελικά να αποχωρήσει από την εταιρεία. Υπάρχουν συγκεκριμένα έτσι χαρακτηριστικά που είδες εσύ να επαναλαμβάνονται σαν μοτίβα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν φτάσει σε εσάς? Ναι, υπάρχει ένα μοτίβο απομόνωσης του ατόμου και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό στο δημόσιο τομέα, όπου εκεί δεν είναι εύκολο να απολυθεί κάποιος, ναι. Υποθέτω γι' αυτό. Ναι. Απομονώνονται τα άτομα ακόμα και μεταφέρονται σε άλλο γραφείο, απαγορεύεται στους συναδέλφους να μιλήσουν στο θύμα, απορρίπτεται η επικοινωνία, η υπερφορική, η λεκτική επικοινωνία, ακόμα και με νεύματα και πολλές φορές ακόμα απειλούνται και οι συνάδελφοι ώστε να μην μιλήσουν στο θύμα. Είναι πολύ σύνηθες αυτό το «είμαι απομονωμένος και στο περιθώριο». Πλέον στην εποχή μας που όλα γίνονται με απομακρυσμένη εργασία, είναι πολύ σύνηθες να μένουν τα άτομα αυτά έξω από σημαντικές συναντήσεις, να μην τους δίνονται οι πληροφορίες που πρέπει για να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Γενικώς μένουν λίγο εκτός, δεν είναι μια εμπειρία εργασιακή που περιλαμβάνει όλους. Χρυσοπηγή, να αντιληφθώ ότι στο δημόσιο δημιουργείται αυτή η κατάσταση λόγω της δυσκολίας εισαγωγικά που υπάρχει στο να απολυθεί ένας άνθρωπος, να απομακρυνθεί από τη δουλειά του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στην απόλυση όσον αφορά στο δημόσιο. Στον ιδιωτικό τομέα όμως, για ποιο λόγο ένας θήτης να υποβάλει το θύμα του σε αυτή τη διαδικασία, αν τελικά έχει δόλο να τον απομακρύνει από μία εταιρεία? Γιατί θα πρέπει να τον υποβάλει σε αυτή τη διαδικασία? Ο θήτης τι κερδίζει από όλο αυτό? Η παρενόχληση συνήθως στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει να κάνει μόνο με εξουσία, δηλαδή δεν είναι πάντα από προϊστάμενο ή από εργοδότη προς τον υφιστάμενο, γίνεται και μεταξύ συναδέλφων. Μάλιστα. Και μεταξύ συναδέλφων δεν είναι πολύ εύκολο να οδηγήσεις κάποιον σε παρέτηση. Γενικώς αυτό που οδηγεί σε παρενόχληση είναι η διαφορετικότητα, όπου διαφορετικότητα μπορεί να είναι και κάτι εντελώς ανεπαίσθητο. Ναι, μέχρι κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να είναι οι διαφορετικές μου πολιτικές πεπιθήσεις, οι διαφορετικές θρησκευτικές πεπιθήσεις ή ακόμα και το ότι εγώ έχω τατουάζ και κάποιος άλλος δεν έχει. Ναι. Είναι ανάλογο με το εργασιακό πλαίσιο, δηλαδή το τι ορίζεται ως διαφορετικό. Επομένως, ταυτόχρονα δίνουμε και τη λύση και είναι η ανοχή στη διαφορετικότητα σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, απ' την άλλη, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτία που οδηγεί το θήτη να το κάνει αυτό. Έχει να κάνει με δικά του άλυτα, θα το έλεγα έτσι, όσο μου επιτρέπετε, γιατί δεν είμαι ψυχολόγος, άλυτα εσωτερικά θέματα που βγαίνουν στους συνεργάτες του. Δεν μπορεί να... δεν φέρεται με ενσυναίσθηση στους συναδέλφους του. Και κακά τα ψέματα, γιατί πρέπει να υποθεί και αυτό, και με όλη αυτή την εντατικοποίηση της εργασίας, με όλους αυτούς τους στόχους που δεν πιάνονται και με το ότι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα γρηγορότερα, πιο αποδοτικά, άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, έναν παραπάνω, μια παραπάνω μανία ελέγχου, να το πω έτσι, μπορεί να ξεσπάσουν και στους συναδέλφους. Θέλω να πω εδώ ότι οι θήτες δεν έχουν πάντα επίγνωση του τι κάνουν. Το είχα απορία αυτό, να είμαι ειλικρινής. Αν αναλογίζονται ότι αυτό που κάνουν είναι παρενόχληση, είναι εκφοβισμός. Η εμπειρία δείχνει ότι πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνονται. Βέβαια, εδώ έχει πολύ να κάνει με το κίνητρο και με το να νιώθω αυτή η συμπεριφορά που έχω, τι επίπτωση έχει στον άλλον. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό το θύμα να μιλάει και να βάζει τα όρια του. Γιατί αν εγώ δεν δείξω ότι με ενοχλεί κάτι, πώς και ο άλλος θα ξέρει ότι μέχρι εδώ μπορεί? Τα θύματα στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν επίσης κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους? Αυτό είναι κάτι που έχει μελετηθεί πάρα πολύ και σε καμία από τις έρευνες τις οποίες έχει μελετηθεί δεν βρέθηκε ότι όντως τα θύματα έχουν κάποιο χαρακτηριστικό. Ας πούμε, ήθιστε να λέμε ότι τα θύματα είναι πιο ευαίσθητα ή υπερευαίσθητα, όπως λένε. Δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, θύμα μπορεί να είναι ο καθένας. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι πολύ συχνά θύματα παρενόχλησης είναι άτομα με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο, με ανώτερες θέσεις, καμιά φορά και προϊστάμενοι, και άτομα που πηγαίνουν με ζήλο και με αγάπη για τη δουλειά τους, και όμως και αυτοί υφίστανται παρενόχληση και δεν το καταλαβαίνουν. Ή αντίστοιχα και άτομα που ξέρουν να βάζουν όρια και να λένε όχι, που δεν χειραγωγούνται εύκολα, ναι. Και αυτοί είναι πολύ εύκολο να υποστούν παρενόχληση.
Ξέρεις, σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια χώρα που έχει ένα προφίλ εργοδοσίας, εργοδοτικό προφίλ, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο όρος, ας το διατυπώσω με αυτόν τον τρόπο, όπου επιτρέπεται να ασκεί εξουσία ο εργοδότης στους εργαζόμενους του. Όπου είναι ανεκτό και τη φωνή να υψώσει και τέλος πάντων να έχει λίγο πιο συντηρητικές, κατά τα δικά μου δεδομένα, συμπεριφορές, οι οποίες του επιτρέπουν να βγει από τα όρια του σεβασμού του ανθρώπου που έχει απέναντί του. Αυτό πόσο δύσκολο είναι να το ανατρέψουμε στη χώρα μας? Είναι δύσκολο, γιατί όντως είναι καλά εγκατεστημένο στον τρόπο που λειτουργούμε. Ωστόσο, νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να αλλάξουμε, να γίνουμε λίγο πιο ευαίσθητοι με τα δικαιώματά μας, με την αξιοπρέπεια των συνεργατών μας, με το να ξέρουμε τι μας παίρνει και τι δεν μας παίρνει να κάνουμε στο χώρο εργασίας. Νομίζω ότι βασικά να αρχίσουμε να δεχόμαστε τους άλλους, να δεχόμαστε τη διαφορετικότητά τους. Δεν είναι εύκολο σίγουρα, αλλά με την ενημέρωση και με τη σωστή καθοδήγηση γίνονται όλα σιγά σιγά. Η δική σας δουλειά πάνω σε όλο αυτό που συμβαίνει και σε όλο αυτό που περιγράφουμε, ποια είναι? Του σωματείου η δουλειά. Στόχος του σωματείου μας είναι η ενημέρωση. Η ενημέρωση και των εργοδοτών και των εταιριών, δηλαδή, και των εργαζομένων, γιατί πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα. Πλέον φαίνεται ότι ξεκινάει και από την εταιρεία το να υπάρχουν ακόμα και γραπτές οδηγίες, το μέσα στην εταιρεία να ενημερώνει το υπάλληλο του τι συνιστά παρενόχληση, τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι αποδεκτό, γιατί κακά τα ψέματα δεν ξέρουμε όλοι τι είναι παρενόχληση. Ας πούμε, το κουτσομπολιό μπορεί να είναι δυνητικά μορφή παρενόχλησης. Όσο αθώο και αν ακούγεται, το κακό χιούμορ, το να κάνουμε χιούμορ εις βάρος του άλλου, και αυτό είναι παρενόχληση. Και νομίζω ότι πλέον πρέπει σιγά σιγά να πάμε σε μια κουλτούρα που δεχόμαστε τους άλλους και τους φερόμαστε όμορφα και με ενσυναίσθηση. Αυτό σίγουρα δεν λειτουργεί με ένα καταστατικό εταιρεία, στο οποίο ελαμβάνουν υπόψη τους οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες, οι προϊστάμενοι, όλα τα μέλη της αλυσίδας αυτής. Η αλλαγή θα έρθει ακριβώς αυτό που λες, με αυτό που λες, με την αλλαγή κουλτούρας, με την αλλαγή νοοτροπίας, με την εκπαίδευση του ίδιου μας του εαυτού και ως προς το πώς βλέπουμε τους άλλους, με τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και πώς βλέπουμε και εμείς τον εαυτό μας και πώς τον θωρακίζουμε. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά, νομίζω, να κάνουμε. Σαν χώρα ακριβώς και σαν άνθρωποι ατομικά. Ξεκινάει και τελειώνει σε εμάς, πιστεύω. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, ακούγεται ότι θα έρθει η νομοθεσία για τον εκφοβισμό στον χώρο εργασίας. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία δείχνει ότι ακόμα και σε χώρες που υπάρχει αυτή η νομοθεσία, τελικά λίγες περιπτώσεις καταλήγουν στα δικαστήρια. Για πολλούς λόγους. Οπότε δεν είναι η λύση το να κυνηγάμε μεταξύ μας να πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Η λύση είναι το να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε. Και μέσα σε όλο αυτό έχει ευθύνη και το θύμα, να αρχίσουμε δηλαδή να μιλάμε, και ο θήτης προφανώς, αλλά και οι παρατηρητές, που είναι πάρα πολύ βασικός ο ρόλος τους, οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να μένουν αμέτωχοι γιατί φοβούνται μην χάσουν τη θέση τους. Αλλά αν δεν υπάρχουν αυτοί, και ο θήτης δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Έτσι, χωρίς δηλαδή τους άλλους παρατηρητές ή υποστηρικτές, θα πω καμιά φορά. Ή βαβούς υποστηρικτές. Σωστά. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Έτσι είναι. Χρυσοπηγή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα που κάναμε σήμερα. Εγώ σας βρήκα και στα social media. Φαντάζομαι αντιστοίχως και ο κόσμος μπορεί να σας βρει στα social media και να ακολουθήσει τις δράσεις του σωματείου, τις ενημερώσεις που κάνετε, να αρχίσουμε σιγά σιγά να μοιραζόμαστε μία άλλη οπτική γύρω από τα πράγματα, να καλλιεργούμε μία άλλη κουλτούρα, μία άλλη αντίληψη του πώς είναι να συνεργάζεσαι με ανθρώπους, του πώς είναι να είσαι ομαδικά σε όλη αυτή την προσπάθεια και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την ύπαρξη του άλλου. Μακάρι, το εύχομαι. Σας ευχαριστούμε πολύ για το βήμα. Μπορεί όποιος θέλει να βρει το σωματείο μας στα social media, στο Facebook, στο LinkedIn και στο Instagram, με την ονομασία No Mobbing. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.